σύγκριση με την ιδεολογία ολόγων. Που γίνεται πράξη μέσα στην καρδιά μου. Αυτή είναι η ανώτερη θεολογία. Ο λόγος του Θεού, δηλαδή. Έτσι. Και βλέπετε ότι αρχίζεις και κατανοείς το κάθε τι που είπε ο Χριστός. Για να ξέρετε ότι ό,τι είπε, παραβολές, θαύματα, τα πάντα που έχει κάνει ο Χριστός, όλα είναι πηγή της αγάπης. Η δημιουργία είναι πηγή της αγάπης. Η ενέσαρκο οικονομία είναι από αγάπη για μένα το κάνει. Δεν το λέω εγωιστικά, το κάνει για τον καθένα άνθρωπο, αλλά το κάνει για μένα προσωπικά. Και αν συνειδητοποιήσω στο βαθμό που αυτό μέσα μου θα με συνταράξει και να λέω, κοίταξε να δεις, έκανε τα πάντα, δεν ήταν τίποτα δύσκολο για τον Θεό, να γίνει άνθρωπος για μένα, να γίνει άνθρωπος για να έρθει να μου πει σε μένα, κοίταξε να δεις, εγώ αυτή τη στιγμή, αυτό που δεν κάνανε οι πρωτόπλαστοι, τώρα το κάνει ο Χριστός, το κάνει ο Χριστός. Που δεν άπλωσαν το χέρι, να πούνε Θεέ μου, βοηθήσε μας, ναι, κάναμε λάθος. Και έρχεται ο ίδιος ο Χριστός, βλέπετε πολλές φορές ένας πατέρας, όταν το παιδί του κάνει ανυπακοή και όλα αυτά και αρχίζει και αντιδράει και όλα αυτά, ας πούμε, πολλές φορές ο πατέρας τι κάνει, όταν λειτουργήσε με αγάπη, ταπεινώνεται στο παιδί του. Δηλαδή, θέλει να του δείξει κατανόηση ότι ξέρεις, εγώ σε αγαπάω. Αντί να το κάνει το παιδί, το κάνει ο πατέρας, έτσι. Δεν είναι κάτι παράλογο, δεν είναι κάτι ορόσημα. Γιατί το κάνει ο ίδιος ο Χριστός. Ήρθε σε μένα και μου λέει: κοίταξε να δεις, εσύ επειδή δυσκολεύεσαι να μου ζητήσεις βοήθεια, εγώ σου απλώνω το χέρι μου. Απλόχερα. Και στο κάνω έμπρακτα. Σταυρώνομαι για σένα. Το κάνω από αγάπη. Άραγε, πόσο σημαντικό είναι να κατανοήσουμε αυτό το πράγμα, τότε τι θα αναπτυχθεί, τι συνέστημα θα αναπτυχθεί μέσα μας. Θα αναπτυχθεί ένα συνέστημα και θα λέμε τελικά. Ο άνθρωπος εμένα με πείραξε, τι μου είπε, ας το πω, με είπε μια λέξη, είσαι χαζός παράδειγμα, και εγώ έκανα ολόκληρη επανάσταση, γιατί μου είπε χαζό, παράδειγμα, στο όλο. Έτσι. Και όταν καταλάβω ότι εγώ έχω κάνει τόσα λάθη, και κάνω τόσα λάθη, και έρχεται ο Χριστός και μου απλώνει το χέρι. Του ζητάω συγχώρηση, με συγχωρεί. Δεν θα πει, δεν σε συγχωρώ, σε κανένα περίπτωση. Εμείς οι άνθρωποι λέμε δεν σε συγχωρώ. Αν δεν κάνεις αυτό, εγώ δεν θα σε συγχωρώ. Δηλαδή, μέχρι και το βάζουμε επιτήμια, το βάζουμε κανόνες, μέχρι να καταλάβει να συγχωρείται. Όμως ο Χριστός δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Του λέμε, συγχώρεσέ με, κατάλαβα το λάθος, με συγχωρεί. Δεν είναι διοικητικός, είναι μακρόθυμος. Μακρόθυμος. Αυτά. Και έτσι θα έλεγα ότι πιστεύω ότι αυτό όσο θα το αναπτύξουμε στη ζωή μας, θα μας διευκολύνει πάρα πολύ να αρχίσουμε να διευθυντούμε τη ζωή μας καλύτερα και αυτό βέβαια μας κάνει τη ζωή καλύτερη, έτσι. Και όταν λέμε καλύτερη, πια είναι πολύ σημαντικό. Γιατί τότε στα πάντα θα τα αγαπούμε. Όλα θα τα αγαπούμε στη ζωή μας. Όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και την ίδια τη φύση. Γιατί. Γιατί πάντα θα έχουμε την αίσθηση ότι αυτή τη φύση, αυτό που απολαμβάνουμε σήμερα, την ημέρα, την νύχτα και όλα αυτά, το έκανε για μένα, για να καταλάβω ότι όλα τα έκανε από αγάπη. Και ο άλλος Απόστολος, πριν την αίσθηση. Ο άλλος Απόστολος της αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Ευαγγελιστής, λέει, εάν λέω ότι αγαπώ τον Θεό που δεν τον είδα και δεν αγαπώ τον συνάνθρωπο που τον βλέπω κάθε μέρα, είμαι ψεύτης. Λοιπόν, πιστεύω ότι εντάξει είναι σημαντικό θέμα, αλλά λοιπόν να μιλήσω και στα παιδιά. Και πρώτες να είμαστε καλά. Αμήν. Με κανέβρατο εν της κινδύνης, έτσι πέμακον ηλικουμένη, αθλοχώρετα έθνη τροπούλα. Όσουν ιδέου καθήκες την έπαρξη, ενός αδείο θαρρύνας τον έστωρα. Ούτως Άγιε μεγάλο μάρτης Δημήτριε, Χριστόν το Θεό νικέτευε, χωρίσαστε ημίν το μεγαέλε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Νίκαι και στον Ασυνόμι και Ρέσον και Ρέσον και Ρέσον ευλόγησον. Επότε και Πατρί μου, ο Κύριος Χριστός, ο Θεός, 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 ο Θ